Ισχυνάς, Σάντος και Κουνελές κατευθύνονται προς το τζάμπολ και οι ομάδες σιγά σιγά περνάνε στο παρκέ. Ρος για την Έθα, Κάιλς, Ράσελ, Μασάμπα και Φέρκιουσον. Θα είναι η πεντάδα, μας είπε και ο βοηθός προμονητής της Έθα ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα ασθένειας για τον Τόμιτς. Αυτό τον αφήνει εκτός πεντάδας για αρκετό καιρό. Άρη, άκουσες κάτι από τους πάγκους? Λοιπόν, κοντά στον πάγκο του Αποέλ βρέθηκα, Λουί. Περιπτώσεις κίνησης στο inside game των γαλαζοκυτρίνων περισσότερο. Θέλει να μπει το Αποέλ περισσότερο να πατήσει το ζωγραφιστό του Ισέθα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πρώτες ενδείξεις από τις οδηγίες του κυρίου Παπαχαντζή. Περιμένουμε και το Αποέλ να είναι πιο δυνατό κάτω από το καλάθι. Τουλάχιστον αυτό περιμένει και ο coach των γηπέδων. Και η πεντάδα του Αποέλ, Τατ, Νεοφίτου, Ιζόπουλο, Γουτ και Κακιούζη. Όλα έτοιμα για την έναρξη του τρίτου ημιτελικού μεταξύ Αποέλ και Έθα στο κλειστό λευκό και ζωντανά στην Cita Vision, για να δούμε ποια ομάδα θα πάρει το πλεονέκτημα για την πρόκριση της στον τελικό. Εδώ ο Ράσελ θα πάρει την μπάλα και θα καρφώσει στο καλάθι του Αποέλ. 2-0 για την Έθα με τον τζάμπολ. Παίρνει το πλεονέκτημα εδώ ο Αμερικανός της Έθα και τώρα ο Τατ θα κατεβάσει για την ομάδα του Αποέλ με τον Μασάμπα να τον πιέζει. Εξαιρετικός παίχτης στην άμυνα ο point guard της Έθα, Κακιούζης. Και έχουμε φάουλ από τον Φέρκιουσον πάνω στον Woods στην προσπάθεια του Τατ να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Παναφορά στην τελική γραμμή για την ομάδα του Αποέλ με τον Τατ. Κάποια μικρή διακοπή. Υπάρχει πρόβλημα με τον Πίνακάρη. Ο κύριος Σάντος και η γραμματεία. Θα περιμένουμε να διορθωθεί. Νομίζω είναι για τα 24 δευτερόλεπτα. Είναι για το 24 πάνω από το καλάθι της, ναι, της ομάδας του Αποέλ. Όλα έτοιμα με τον Τατ στην επαναφορά. Woods. Ωραία προσπίση από τον Woods και θα πάρει το φάουλ από τον Kyles. Ο Αμερικανός σέντερ έκανε μια εξαιρετική προσπίση, πέρασε στο καλάθι, δεν κατάφερε. Εδώ βλέπουμε και πάλι το φάουλ ψηλά. Δύο βολές για τον Woods. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Woods. Ακούμε και κάποια γιουχαίσματα για τον Kyles. Άρη είναι η κατάλοιπα από το πρώτο παιχνίδι της σειράς, όπου είχε τραβήξει το πάνω της ομάδας των οπαδών του Αποέλ. Αυτό και τα γιουχαίσματα. Ράσελ τώρα στο κατέβασμα της μπάλας. Θα δώσει στον Μασάμπα σε 2-3 από το ξεκίνημα του παιχνιδιού η ομάδα του Αποέλ. Παρολίγο το κλέψιμο από τον Σιζόπουλο. Φέρκιζον σώζει την κατοχή. Κάιλς θα πάει μέχρι μέσα και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 4-1. 1-4 αν θέλετε για την ομάδα της Έθα. Καλό ξεκίνημα για την Έθα και τον Κάιλς. Νεοφύτου τώρα οργανώνει για τον Τατ, ο οποίος πιέζεται από τον Μασάμπα. Τατ για Κακιούζη. Δεν θα σουτάρει ο Κακιούζη. Σιζόπουλος θα ψάξουν και πάλι τον Woods. Ο Φέρκιουσον που έχει ήδη ένα φάουλ. Καλάθι και φάουλ από τον Woods. Δεύτερο φάουλ για τον Φέρκιουσον. Και να ένα πρόβλημα για τον κύριο Λιβαδιώτη πολύ νωρίς στο παιχνίδι. Kyles και Woods μονοπολούν μέχρι στιγμή στο σκοράρισμα. Σε αυτό το πρώτο λεπτό του τρίτου αγώνα της σειράς των ημιτελικών για το Παγκύπριο Πρωταθλήμα μπάσκετ. Με τον Woods να είναι για άλλη μια φορά στην γραμμή. Είχε μία στις δύο στο προηγούμενο ταξίδι. Άλλη μια μικρή διακοπή. Άρη, ο λόγος είναι ο ίδιος. Ναι, δεν έχει διορθωθεί και ο κύριος Σκινάς πάει κοντά στην γραμματεία προκειμένου να μην επανέλθει το πρόβλημα. Ωραία. Σιγά σιγά κάνουν την εμφάνισή τους στο λευκό εδώ και οι φίλοι του Αποέλ. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι για την ομάδα της Λευκοσίας να κατακτά τους τίτλους. Αποκαθίσταται το πρόβλημα και τώρα ο Woods για την συμπληρωματική του βολή. Θυμίζουμε 4 πόντι από τον Kyles και τώρα 4 από τον Woods για να ισοφαρίσει το παιχνίδι στο 4-4. Μασάμπα οργανώνει την επίθεση της ομάδας της Έθα. Η ζώνη συνεχίζεται, η ζώνη 2-3. Ράσελ για Ρος
Και πάλι Ράσελ. Μασάμπα τώρα θα επιτεθεί για τον Ροζ. Ο Ράσελ για τρεις είναι άστοχος, rebound από τον Νεοφύτου. Και τώρα ο Τατ θα τρέξει με την μπάλα. Μέσα για τον Μιχάλη Κακιούζη. Αυτός με τον Ροζ στην πλάτη του θα τον πάει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί να τελειώσει όμως την φάση ο Ελλαδίδης power forward. Και εδώ θα έχουμε προειδοποίηση στον Μασάμπα. Για φλόπινγκ αυτό είναι, Άρη. Ήσουν πιο κοντά. Ναι. Για φλόπινγκ το είπε και ο Σάντος τελευταία φορά. Να μην επαναληφθεί. Να μην επαναληφθεί. Γιατί εντάξει, φώναξαν από τον Πάγκο Τσέθα για επιθετικό φάουλ. Το ίδιο φώναξαν νωρίτερα και στον Πάγκο του Αποέλ για μαρκάρισμα που δεν έδωσαν διαιτές. Στον Μασάμπα, ναι. Για τρεις και πάλι ο Κάιλ και αυτή την φορά άστοχος. Συνεχίζεται η αστοχία στην ζώνη του Αποέλ από πλευρά Σέθα. Ο Τσάτ επιτίθεται στο καλάθι και παίρνει το φάουλ από τον Ράσελ. Και αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, Άρη, καθώς είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ της ομάδας της Σέθα. Από το επόμενο φάουλ η ομάδα του Αποέλ θα πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Πολύ πολύ νωρίς στο πρώτο δεκάλεπτο. Μόλις δύο λεπτά έχουμε παίξει στο αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Σιζόπουλος τώρα. Μέσα για τον Woods. Ωραία η πάσα του Woods για τον Τσάτ και πρώτη φορά προβάδισμα στο σκορ για το Αποέλ, 6-4. Με τον Woods να μονοπολεί το επιθετικό ρεπερτόριο των καλαζοκυτρίνων. Ο Μασάμπατο θα πάρει το φάουλ. Βλέπουμε εδώ τον Μασάμπα. Έκανε τον drive. Και πήγε το φάουλ, να το εδώ, φάουλ από τον Νεοφύτου. Η μπάλα είναι στην τελική γραμμή, καθώς ο Μασάμπα πήγε για πάσα. Μέσα στον Φέρκιουσον η μπάλα. Αυτό σώζει την κατοχή και οργανωμένη επίθεση για την ομάδα της Έγκομης. Με τον Κάιλς και πάλι. Φέρκιουσον προσπαθεί να αποστάρει τον Woods. Κάιλς για Μασάμπα. Παρολίγο να χάσει την μπάλα, Ρος για τρεις. Αυτή την φορά είναι εύστοχο, 6-7. Ένα στα τρία τρίποντα για την ομάδα της ΕΘΑ. Και ο Νεοφύτου θα οργανώσει την επίθεση για την ομάδα του Αποέλ. Νεοφύτου για τον Κακιούζη. Αυτός για τον Τατ. Ο Τατ θα κάνει τον drive στην γωνία. Έξτρα πάσα για τον Σιζόπουλο. Δεν θα απαντήσει στο τρίποντο του Ρος. Rebound από τον Ρος και τώρα Μασάμπα. 6-46 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. 6-7 το σκορ. Φέρκιουσον για Κάιλς, για τρεις αυτός μόνος. Και πάλι άστοχος rebound από τον Woods. Και τώρα ο Τατ θα τρέξει για το Αποέλ. Τατ για δύο. Σε ένα run and gun play για την ομάδα του Αποέλ. Και πάλι προβάδισμα 8-7. Ένας γρήγορος ρυθμός, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο ξεκίνημά του. Με το Αποέλ να μένει πιστό στην ζώνη που του έδωσε την νίκη την Δευτέρα. Ράσελ για τρεις είναι άστοχος. Οι παίχτες της ΕΘΑ που δεν διστάζουν να πάρουν το τρίποντο έχουν ήδη πάρει 5 προσπάθειες για σου τριών πόντων. Έχουν ευστοχίσει στην μία. Τατ. Ο Τατ θα κάνει το επιθετικό φάουλ στον Μασάμπα καθώς χρησιμοποίησε το δεξί του χέρι. Εδώ βλέπουμε και πάλι αυτή την χρήση του δεξιού χεριού. Χρέωνουν σαν φάουλ οι διαιτητές και συγκεκριμένα ο κύριος Σάντος. Κάιλς τώρα κατεβάζει την μπάλα για τον Ράσελ, Ροζ, Μασάμπα. Θα παίξει το πικ με τον Φέρκιουσον για να ανέβει ο Ράσελ στην αδύνατη μεριά. Στην γωνία ο Ροζ για τρεις. Δεν θα ευστοχίσει rebound από τον Φέρκιουσον, ο οποίος θα χάσει ένα πολύ εύκολο καλάθι. Ο Γουτς σε άλλο ένα rebound και τώρα Τατ για Νεοφύτου. Και η ΕΘΑ σε μια μορφή ζώνης. Μεταφορά μπάλας για τον Νεοφύτου, συνεχόμενα λάθη από τις δύο ομάδες. Όμως ο ρυθμός παραμένει να είναι πολύ γρήγορος, ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Παρακολουθούμε μέχρι στιγμής, εδώ και ο προπονητής του Αποέλ. Στον τρίτο του αγώνα, στον πάγκο των Καλαζοκυτρίνων, ο κύριος Παπαχαντζής, Νάτος ο Τόμιτς. Στη θέση του Φέρκιουσον, ο οποίος έχει δύο φάουλ. Για να δούμε την κατάσταση ετοιμότητας για τον σέντερ της ΕΘΑ. Ράσελ για Μασάμπα.
Kyles μέσα για τον Tomic και έχουμε foul από τον Woods. Τρίτο ματικό για το Αποέλ. Με τον Μασάμπα να είναι στην επαναφορά. Ράσελ για Μασάμπα. Για τρεις ο Μασάμπα είναι άστοχος. Rebound από τον Κακιούζη. Και ο Νεοφύτου για τον Τατ για μια νέα επίθεση του Αποέλ. Βλέπουμε τον Τατ πιέζεται ασφιχτικά από τον Μασάμπα. Πήγαινε ρόλ με τον Κακιούζη. Στην γωνία ο Νεοφύτου για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Σιζόπουλο. Και ανανέωση 14 δευτερόλεπτο για τον Αποέλ. Σιζόπουλος τώρα για τρεις. Μακρινό rebound του Μασάμπα, ο οποίος θα τρέξει την ομάδα του στο εφηδιασμό. Φάουλ τακτικής από τον Νεοφύτου. Είχε ακόμη ένα φάουλ να δώσει το Αποέλ. Ανακόπτει τον εφηδιασμό ο αρχηγός των γαλαζοκυτρίνων. Και τέσσερα ομαδικά και για το Αποέλ. Με τον Ρόμπερτ Σονάρη να περνάει στο παιχνίδι. Ναι, επιστρέφει μετά την απουσία του από το προηγούμενο παιχνίδι. Και προσδοκούν πως μπορεί τουλάχιστον επιθετικά να ανεβάσει το Αποέλ γηπέδου. Είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Αποέλ στην φετινή περίοδο. Σε 20 αγώνες έχει 14 πόντους μέσω όρο ο Ρόμπερσον. Ένας εξαιρετικός σουτέρ. Για να δούμε αυτή την εξέλιξη. Μασάμπα για Ράσελ. Ρος για Κάιλς μέσα για τον Τόμιτς. Ρος και πάλι για τρεις. Συνεχίζουν τα σουτ τριών πόντων οι παίχτες της ΕΘΑ. Έχουν ένα στα 8, αν δεν κάνω λάθος, με τον Τατ τώρα. Μέσα για τον Ουγκούτς. Η πάσα στον Ρόμπερσον για τρεις, αυτός είναι άστοχος. Rebound από τον Ράσελ. Και θα τρέχει. Κάιλς θα κάνει βήματα. Άλλο ένα. Αβίαστο λάθος για την ομάδα της ΕΘΑ. Και εδώ βλέπουμε τεχνική ποινή στον Κάιλς σε μια διένεξη με τον Σιζόπουλο. Είπαμε για το θέμα στο πρώτο παιχνίδι Άρη με τον Κάιλς. Δεν παραπέμφθηκε στην δικαστική το Αποέλ. Πήρε μία αγωνιστική τιμωρία με αναστολή, αυτό και ο κόσμος είναι παρόν. Θα περάσει εκτός, έκανε και το δεύτερο του φάουλ με αυτή την τεχνική ποινή. Ευστοχή στην βολή ο Σιζόπουλος. Ο Ρόμπερτσον ήταν. Τατ. Κατεβάζει την μπάλα. Ψάχνει τον Κακιούζη, παίρνει την μπάλα μακριά από το low post. Θα δώσει τώρα στον Woods. Αυτός θα επιτεθεί μπροστά στον Τόμιτς και θα ευστοχίσει ο Woods. 11-7. Στο συν 4 η διαφορά είναι η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής. Σε αυτά τα 6,5 λεπτά αγώνα. Με τον Μασάμπα τώρα να κάνει τον drive μέσα για τον Τόμιτς. Αυτός δημιουργεί χώρο για τον εαυτό του και τελειώνει πολύ ωραία την φάση. 11-9. Ενώ τρέχει το Αποέλ με τον Ρόμπερσον. Τατ. Θα παίξει το pick and roll με τον Woods. Η πάσα στην γωνία για τον Ρόμπερσον. Για δύο αυτός. 0 στις δύο προσπάθειες για τον Αμερικανό. Και τώρα Ράσελ. Για τον Αναστασιάδη που πέρασε στο παιχνίδι στην θέση του Kyle Tomic. Αναστασιάδης μόνος από το τρίποντο. Είναι άστοχος. Μασάμπα μαχαίρι για το επιθετικό rebound. Σιζόπουλος τελικά. Κλέψιμο από τον Ρος. Ο Αναστασιάδης κρατάει την μπάλα. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα της. Έθα ούτως ώστε να εκδηλώσει την επίθεσή της. 5 τώρα. Μασάμπα θα παίξει το pick. Και τέλος χρόνου. Δεν αντιλήφθηκε ο Μασάμπα ότι δεν ανανεώθηκε το 24, αλλά τα 14 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται οι παίχτες της ΕΘΑ.
Μέσα ο Κουνάς, ο Βασίλης Κουνάς για πρώτη φορά στο παιχνίδι, στη θέση του Τατ. Αλλαγή στον Άσο λοιπόν για την ομάδα του Αποέλ. Με τον Κουνά τώρα να κατεβάζει την μπάλα, πιέζεται από τον Ράσελ. Σιζόπουλος για τον Γουτς. Κουνάς βγαίνει για να πάρει την μπάλα, πήγαινε ρολ με τον Γουτς, 8 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Ωραίο drive του Κουνά και μόνος του ο Γουτς θα τελειώσει την φάση. 13-9. Αυτό που είπαν Άρη λίγο πριν το ξεκίνημα στον πάγκο του Αποέλ, το κάνουν πράξη με τον Γουτς, έτσι. Ναι, νομίζω πως αυτό που ζήτησε ο προπονητής του Αποέλ το βλέπει σιγά σιγά. Το inside game που ζητά, η λογική λέει θέλει καλό transition και αυτό το είδαμε στην προηγούμενη επίθεση του Αποέλ που ο Κουνάς πήρε τρεις παίκτες πάνω του για να δώσει assist στον center του Αποέλ. Αυτό λογικά χρειάζεται μια ομάδα που πρέπει να παίξει κοντά στο ζωγραφιστό και το χρειάζεται και το Αποέλ. Σαφώς όμως παρακολουθούμε, Λούι, έναν αγώνα με πολλά λάθη επιθετικά και από τις δύο ομάδες και γι' αυτό το λόγο έχουμε το αποτέλεσμα που βλέπετε σε αυτή την ώρα στο ταμπλό. 13-9 είναι όμως ένα γρήγορος ρυθμός. Γι' αυτό και τα πολλά λάθη. Με τον Κουνά τώρα να είναι στις βολές, πρώτος άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει το 13-9. Εύστοχος στη δεύτερη, μία στις δύο, 14-9. Ο Κάιλς θα περάσει και πάλι στο παιχνίδι, στην θέση του Ράσελ. Η ΕΘΑ νωρίς έχει δύο παίχτες. Από τους 7 που χρησιμοποιεί στο rotation το κύριος Λιβαδιώτης με 2 φάουλ, Φέρκιουσον και Κάιλς από 2 φάουλ, ενώ 2 έχει ο Νεοφύτου για το Αποέλ. Μασάμπα για Αναστασιάδη, Ρος και πάλι Μασάμπα θα παίξει το πικέντρο με τον Τόμιτς. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μασάμπα, ριμπάουντ από τον Σιζόπουλο και ο Κουνάς θα προσπαθήσει να βγάλει την ομάδα του Αποέλ στην αντεπίθεση σε ένα set play. Τώρα η γαλαζοκίτρινη με τον Κακιούζη, hand-off συνεργασία με τον Ρόμπερσον. Πήγαινε ρολ με τον Woods, ο Ρόμπερσον θα κάνει τον drive. Και μετά από αρκετή ώρα έχουμε καλάθι για τον Ρόμπερσον. Μετά από αρκετούς αγώνες, 16-9, είναι το πρώτο καλάθι Άρη του Ρόμπερσον στην σειρά των ημιτελικών. Σημαντικό για την προσθήκη του στο επιθετικό παιχνίδι του Αποέλ. Πολύ αυτό σωστά. Που πριν, νομίζω πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτό το ατού του Αποέλ. Και σήμερα το χρειάζεται για το παραπάνω βήμα. Εμείς πάμε για ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας. 16-9 το μέχρι στιγμή σκορ στον αγώνα για την ομάδα του Αποέλ. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι. Το καλάθι του Ρόμπερσον έστειλε την διαφορά στους 7 πόντους και ανάγκασε τον κύριο Λεβαδιώτη να πάρει το πρώτο του time-out στο παιχνίδι. Άρη, κάτι από τους πάγκους. Λοιπόν, σαφώς και τα είχε με τους παίχτες τον κύριο Λεβαδιώτη και σε άμυνα και σε επίθεση. Καταρχήν στην επίθεση τους είπε πως δεν έχουν αυτοεπίθεση στο σουτ. Τους αφήθηκαν πολλά ελευθερά σουτ τα οποία αστόχησαν οι παίχτες της ΕΘΑ. Θέλει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για να μπουν τα ελευθερά σουτ. Και ακολούθως στην άμυνα να διαβάσει τα pick and roll του Αποέλ η ΕΘΑ για να μπορέσει να κόψει επιθέσεις που μέχρι στιγμής δημιούργησαν προβλήματα στην άμυνα της ΕΘΑ. Θέλει καλύτερη δημιουργία αλλά και καλύτερες προσαρμογές στην άμυνα. Εδώ είδαμε άλλο ένα λάθος για την ομάδα της Έγκομης. Η ζώνη πραγματικά έχει κλειδώσει την ομάδα του κύριου Λιβαδιώτη. Με το Αποέλ τώρα και τον Βασίλη Κουνά. Θα θέλει να στείλει την διαφορά σε ακόμα μεγαλύτερο σημείο. Όμως εδώ ο Βασίλης Κουνάς θα κάνει και αυτός το λάθος. Παραμένει το 16-9-44 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Έξω και ο Μασάμπα, μέσα ο Ράσελ. Είπαμε είναι μικρό το rotation για την ομάδα της ΕΔΑ. Μόλις 7 παίχτες αγωνίζονται σε αυτή την σειρά μέχρι στιγμής. Ράσελ κατεβάζει την μπάλα για τον Κάιλς. Drive από τον Ράσελ, Ρος τώρα, Τόμιτς, γυρίζουν πολύ ωραία την μπάλα οι παίχτες της ΕΘΑ, Αναστασιάδη στο floater. Ούτε τώρα, rebound από τον Woods και ο Κουνάς θα τρέξει. Ένα δευτερόλεπτο χωρίζει τον χρόνο του 10 λεπτού με αυτό της επίθεσης στο Αποέλ. Λογικά ο point guard των γαλαζοκιτρίνων θα εξαντλήσει αυτόν τον χρόνο. Pick and roll με τον Woods. Drive από τον Κουνά, 18-9 στο συν 9 η διαφορά. Είναι και μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Τρία ακόμα έξι, στον μπάσκετ δεν είναι ποτέ λίγος χρόνος, όσοι ήταν χθες τον Bojan Bogdanović να ευστοχεί πίσω από το κέντρο
στον αγώνα της Φενέρμπαξε με την Μάλαγα. Μασάμπα δεν πίεσαν την μπάλα το Αποέλ. Μασάμπα πολύ κοντά σε ένα ελεύθερο τρίποντο, είναι άστοχος. 18-9 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου. Και για να δούμε αν μπορεί να βρει το αντίθετο, το αντίδοτο ο κύριος Λιβαδιώτης σε αυτή την ζώνη που έχει κλειδώσει επιθετικά την ομάδα του. Εμείς πάμε για άλλο, σε ένα άλλο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 18-9 το σκορ. Άρη. Ναι, από τον πάγκο του Αποέλ, Λούι, να μεταφέρουμε λίγες οδηγίες από τον προπονητή των Γαλαζοκυτρίνων. Ο κ. Παπαχατζής θέλει να συνεχίσει η ομάδα του με την ίδια προσοχή σε κάθε επίθεση και σε κάθε άμυνα. Καταρχήν, η άμυνα αυτή, η ζώνη με προσαρμογές, θα συνεχιστεί για τους Γαλαζοκίτρινους και ακολούθως την επίθεση θα συνεχίσει να επιλέγει το inside game ο κ. Παπαχατζής, θέλοντας να παίζει όμως με περιστροφές γύρω από το ζωγραφιστό. Θα βλέπουμε και κάποιες βοήθειες. Αυτό ζήτησε τουλάχιστον από Κούνα και Σιζόπουλο, που θα βρίσκονται λίγο μακρύτερα από τον Woods. 8 πόντι και 4 rebound για τον Woods, ενώ ο Μιχάλης Κακιούζης ευστοχεί σε ένα πολύ δύσκολο σουτ για 2 πόντους. Το σουτ του Κακιούζη 29, ενώ έλεγε ο χρόνος τους 11. Η διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Η ζώνη συνεχίζεται με τον Μασάμπα να δίνει μέσα στον Φέρκιουσον, θα κλέψει ο Ρόπερσον. Έχει τον Σιζόπουλο. Ο Χάλης παρολίγο να κλέψει την μπάλα. Κατοχή και πάλι για την ομάδα του Αποέλ. Drive από τον Βασίλη τον Κουντά, ο οποίος θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Φάουλ από τον Φέρκιουσον, Άρη. Από τον Ράσελ το φάουλ τελικά, το δεύτερο φάουλ για τον Ράσελ. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Κουνάς, 21-9. Δύο στις δύο για τον point guard του Αποέλ, 22-9 στο συν-13. Η διαφορά που αυξάνεται συνεχώς με την ΕΘΑ να μην μπορεί να βρει κάποιες λύσεις στην ζώνη των Γαλαζοκυτρίνων. 2-3 η ζώνη προσαρμόζονται στον Φέρκιουσον στο low post. Για να δούμε τον Ράσελ τώρα. Βρίσκει τον Ρος. Ωραία γυρίζουν την πάλα. Μασάμπα για 2. Είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Κακιούζη. Και τώρα ο Σιζόπουλος με τον Γουτς για τον Κακιούζη. Βασίλης Κουνάς. Θα παίξει το pick and roll με τον Woods. Παρακινδυνευμένη η πάσα του Woods, δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Μασάμπα τρέχει στον ευνηδιασμό. Έχει τον Kyle, αυτός για 3. Θα στοχίσει επιθετικό rebound του Μασάμπα. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ΕΘΑ. Μασάμπα για Ρος, αυτός χάνει τον έλεγχο της μπάλας και τελειώνει ο χρόνος. Άλλη μια φορά που δεν αντιλαμβάνονται οι της ΕΘΑ το χρονόμετρο και το momentum είναι εμφανώς με την ομάδα του Αποέλ. Ο κόσμος αυξάνεται και ο Παλμός στην κερκίδα, βλέπουμε τα πλάνα. Πιέζει σε όλο το γήπεδο την μπάλα ο κύριος Λιβαδιώτης με τον Κουνά για τον Ρόπερσον. Αυτός και πάλι για τον Βασίλη Κουνά, pick and roll με τον Woods. Στην αδύνατη μεριά για τον Ρόπερσον η μπάλα, άλλο ένα στόχο σουτ. Ο Κακιούζης ήταν. Drive από τον Ράσελ. Δεν μετράει το καλάθι. Εδώ και πάλι, σε ακούμε Άρη. Κατά λάθος τραυματισμό από το χέρι του Φέρκιουσον. Λίγο έλειψε να χτυπήσει ο Τόμιτς. Τελικά είναι καλά ο παίχτης της ΕΘΑ. Αυτός που αποσύρεται τώρα για να πάρει ανάση είναι ο Βασίλης Κουνάς από το Αποέλ. Έτσι, χαμηλώνει κάπως το σχήμα του τεχνικός των γηπεδούχων. Πολύ καλά και με τους δύο point guard δείχνει να δουλεύει καλά η ομάδα του Αποέλ. Βεβαίως σε αυτό βοηθάει και η αστοχία της ΕΘΑ στην ζώνη. Με τον Kyle να προσποιείται για 3. Ράσελ τώρα στον drive.
και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για την ομάδα της Έγκοβης. 22-11, μειώνει στους 11 τη φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Τάτορα Ταποέλ να κάνει τον drive. Κακιούζης έξτρα πάσα για τον Σιζόπουλο. Και πάλι για τον Κακιούζη για 3 από εκεί που ευστόχησε νωρίτερα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτή τη φορά για 3 πόντους, 25-11. Στους 14 διαφορά, μέσα η μπάλα στον Φέρκιουνσον. Ράσελ, Μασάμπα για 3. Έχουμε φάουλ, χαμηλά. Δεν μετράει το σούτ. Εδώ βλέπουμε τον Φέρκιουνσον. Το φάουλ που χρεώνεται στον Woods είναι το δεύτερο και για τον Woods. 2 έχει και ο Νεοφύτου. Στην επαναφορά ο Μασάμπα τώρα για τον Ράσελ. Σόβιτς στο low post θα χάσει την μπάλα. Κατοχή είναι για τα Αποέλ, ενώ ο Τσούπ ετοιμάζεται να περάσει στην θέση του Woods. Για πρώτη φορά περνάει εκτός ο Woods. 13 λεπτά, ήταν πάρα πολύ καλός. Βάζει νωρίς, υποψηφιέται για ένα άλλο double-double. Θυμίζουμε στο προηγούμενο παιχνίδι, ήταν ο κύριος λόγος της επικράτησης του Αποέλ με 18 πόντους και 12 rebound, παρακαλώ. Τσάτ, στην αδύνατη μεριά η μπάλα για τον Σιζόπουλο. Και πάλι Τσάτ θα παίξει το pick and roll με τον Τσούπ. Πάει μέχρι μέσα, Σιζόπουλος για 2. Είναι εύστοχος ο Σιζόπουλος. 27-11 στους 16 διαφορά, η οποία διαφορά αυξάνεται συνεχώς στην μεγαλύτερη τιμή της τώρα. Χάιλς για Ράσελ, Μασάμπα μέσα για Φέρκιουσον. Άλλο ένα άστοχο τρίποντο για την Έθα και τώρα Τσούπ στο rebound για τον Τσάτ. Τσάτ με τον Χάιλς να τον επιτηρεί. Πάλι τώρα ο Τσάτ θα κάνει τον drive. Για 3 ο Κακιούζης είναι άστοχος, rebound από τον Ράσελ. Και ο Μασάμπα τρέχει για την Έθα. Ψάχνει τον Φέρκιουσον κάτω από το καλάθι, δεν μπορεί αυτός να τελειώσει την φάση. Ζητάει φάουλ και τεχνική ποινή από τον κύριο Σάντο. Στον πάγκο της Έθα. Στον πάγκο της Έθα, Άρη. Άρη, βλέπουμε την Έθα να μην βρίσκει λύσεις. Αυτοσυγκέντρωση, Λουί. Νομίζω πως τα κοντινά καλάθια αυτά που είδαμε στο τέλος που έχασαν οι παίχτες της ΕΘΑ, τα πλήστα με ταπλό και πολύ κοντά στο καλάθι, νομίζω πως εντάξει, αυτό δείχνει πως έλειψε αυτοσυγκέντρωση. Και τα πάρα πολλά στο γατρίποντα έχουμε. Τα πολλά στο γατρίποντα έχουν να κάνουν και με την ψυχολογία της ομάδας. Και με την αυτοπεποίθηση. Εφόσον δεν βγήκαν τα πρώτα σουτ, η πορεία του αγώνα και ο ρυθμός που έδωσε το Αποέλ στο παιχνίδι γίνουν την πλάστικα προς τους γηπεδούχους. Γι' αυτόν τον λόγο και τώρα πρέπει κάπως να κατευνάσει τον ρυθμό του αγώνα ο κ. Λεβαδιώτης. Η λογική λέει πως αυτές θα είναι οι πρώτες οδηγίες που θα δώσει τώρα. Εμείς πάμε τώρα για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, καθώς το σκορ έχει ξεφύγει στους 16 διαφορά για τα Αποέλ και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, με τον Ρόμπερτσον να ευστοχεί στην βολή από την τεχνική ποινή που έδωσαν οι διδές στον πάγκο της ΕΘΑ. 28-11 και κατοχή για την ομάδα του Αποέλ με τον Τσάτ, ο οποίος δίνει πολύ καλό ρυθμό μέχρι στιγμής επιθετικά για τους γαλαζοκίτρινους. Ρόμπερτσον, ο οποίος θυμίζουμε δεν έπαιξε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι, θα κάνει τον drive, δεν μπορεί να τελειώσει με ταμπλό. Τόμιτς στο rebound και τώρα Μασάμπα, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει την ομάδα του Αναστασιάδης, θα κάνει τον drive. Πολύ ωραία προσπάθεια από το Αστάζη, δεν μπορεί να τελειώσει τη φάση. Φέρκιουσον θα κερδίσει το rebound και θα πάρει ένα παλιγαρίσιο φάουλ και το δικαίωμα για 2 βολές. Νάτος εδώ ο MVP του τελικού κυπέλου. Είχε κάνει double-double σε εκείνο το παιχνίδι, ήταν το πρώτο του παιχνίδι με τα χρώματα της ΕΘΑ. Σε ακούμε, Άρη. Νωρίτερα στο time-out του κ. Λιβαδιώτη, ο προπονητής της ΕΘΑ ζητά περισσότερο μυαλό από τον Φέρκιουσον, γιατί χάθηκαν εύκολα καλάθια. Περισσότερη αυτοσυγκέντρωση από τον σέντερ των κεντρινόμαυρων, καθότι υπολογίζει πολλά σε αυτόν του είπε στο time out και θέλει περισσότερες επιλογές από τον ίδιο. Έχει τα αποσταρίσματα, αυτά χρειάζεται η ΕΘΑ και γι' αυτόν τον λόγο συνέστησε και στους γκάρτ των κεντρινόμαυρων να πηγαίνει μπάλα μέσα
αν δεν έχουν την αυτοπεποίθηση για να κάνουν τα σωστά σουτ. Πολύ ωραία. Βλέπουμε την Εθάρη με δύο ψήλους στην πεντάδα της. Ναι, για να πάει το inside game της ΕΘΑ και να μπορέσει να πετύχει τα εύκολα καλάθια που ζήτησε ο τεχνικός των φιλοξενουμένων, νομίζω πως πρέπει να έρθουν τα εύκολα αποσταρίσματα κοντά στο καλάθι. Να χτυπήσει Τσουπ και Κακιούζη τώρα που είναι έξω Woods, με τον Τσουπ τώρα να είναι στο low post για τον Τσάτ, πάσα στη γωνία για τον Κακιούζη, Ρόμπερσον χωρίς να διστάζει για τρεις, ούτε τώρα θα βρει το εύστοχο τρίποντο ο Ρόμπερσον. Η μπάλα είναι για τα ΠΟΕΛ με 14 δευτερόλεπτα στην διάθεση της ομάδας του κύριου Παπαχατζή, 28-11 θυμίζουμε το σκορ, στο συν 17 για τους γαλαζοκίτρινους. 18-9 ήταν το σκορ της πρώτης περίοδου, πολύ ωραίο εδώ το play για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Θα στοχίσει ένα εύκολο καλάθι ο Σιζόπουλος και τώρα Μασάμπα για Αναστασιάδη, ο οποίος ξεχάστηκε για τρεις, ο Αναστασιάδης πολύ άστοχος. Συνεχίζονται τα άστοχα τρίποντα για την ομάδα της ΕΘΑ, μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο είχε 1 στα 10 η ομάδα της Έγκομης. Με τον Τσάτ τώρα για τα ΠΟΕΛ να κάνει τον drive. Κακιούζη στον Τσουπ για δύο αυτός. Είναι άστοχος. Μάχες για το rebound. Νικητής ο Αναστασιάδης. Και τώρα Μασάμπα για τον Κάιλς. Αυτός θα κάνει τον drive. Καλή αμυνά του Τσουπ και κλέψιμο από τον Τσάτ, ο οποίος θα τρέξει τώρα στον ευνηδιασμό. Σιζόπουλος για Ρόμπερσον. Για δύο αυτός είναι άστοχος. Rebound από τον Φέρκιουσον. Φρενίδης ρυθμό στο παιχνίδι. 28-11 θυμίζουμε το σκορ, 4 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Με τον Μασάμπα τώρα για Αναστασιάδη. Φέρκιουσον μόνος του ο Κάιλς. Να το τρίποντο που έψαχναν οι παίχτες της ΕΘΑ. Το δίνει ο Κάιλς ενώ ετοιμάζονται Εβανς και Κουνάς να περάσουν στο παιχνίδι. 28-14. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για την ομάδα της ΕΘΑ, η ομάδα στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει μόλις 5 πόντους, 9 βάλε στο πρώτο, Τατ για Κακιούζη. Καλή άμυνα του Κάιλς και κατοχή είναι για την ΕΘΑ καθώς χτύπησε στα πόδια του Ρόμπερσον η μπάλα. Τατ και Ρόμπερσον περνάνε εκτός, Κουνάς, Ρόμπερσον και Σιζόπουλος τελικά. Και ο Ράσελ περνάει στο παιχνίδι για την ΕΘΑ. Στη θέση του Φέρκιουσον, έτσι. Μασάμπα. Και θα έχει την ευκαιρία να ρίξει κι άλλο την διαφορά. Με τον Αναστασιάδη τώρα. Να το overload στην ζώνη για την ομάδα της ΕΘΑ. Κάιλς από εκεί που ευστοχίζε και νωρίτερα. Είναι άστοχος αυτή τη φορά. Ριμπάουντ από τον Κακιούζη. Και η μπάλα στα χέρια του Βασίλη του Κουνά με δύο χειριστές της μπάλας στο ΑΠΟΕΛ στο παρκέ. Τατ και Κουνάς. Εβανς στη θέση 3. Τσουπ και Κακιούζη στη θέση 4 και 5. Τσουπ για Τατ. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Drive από τον Τατ. Μια δύσκολη και πολύ όμορφη προσπάθεια για το 30-14. 2-40 πριν το τέλος του μικρόνου. Μασάμπα τώρα για την ΕΘΑ. Ράσελ. Αναστασιάδης, γυρίζουν και πάλι την μπάλα η της ΕΘΑ. Κλέψιμο από τον Τσάδο, Κουνάτς φεύγει στον ευθυνδιασμό και πάει για τον drive, θα δεχτεί το stop από τον Μασάμπα, όπως η μπάλα είχε βρει ταν πλό. Goal tending, έτσι Άρη. 32-14 στο συν 18 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εδώ βλέπουμε και πάλι τη φάση, βρίσκει στο ταν πλό η μπάλα, πολύ σωστή υπόδειξη από τους διαιτητές. Μασάμπα, ενώ ετοιμάζεται ο Ρος να περάσει στο παιχνίδι. Παπά Μιχαήλ για να γίνει το overload για την ΕΘΑ. Προσπίδε για τρεις ο μικρός. Έξτρα πάσα για τον Κάιλς. Ράσελ για τρεις. Μπάλα είναι για την ΕΘΑ καθώς ακούμπησε ο Εβανς την μπάλα στην προσπάθεια του Ράσελ για το σούτ. Στην τελική γραμμή μπάλα για την ομάδα της ΕΘΑ με 2 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση. Παπά Μιχαήλ για 3.
Είναι άστοχος rebound από τον Τσουπ. Και τώρα ο Τατ. Για τον Κουνά. Κουνάσα κάνει τον drive. Στον Evans και μέσα η μπάλα για τον Τσουπ. Έχουμε διπλή τρίπλα από τον κύριο Σάντο. Άλλο ένα λάθος, 32-14. Πολύ χαμηλό σκορ. Είδαμε και την φάση σε επανάληψη Μασάμπα τώρα. Πήγεντρολ με τον Ρος. Του ξεφεύγει η μπάλα και έρχεται κοντά μας. Με την μπάλα να είναι στην επαναφορά. Με τον Μασάμπα να είναι, με συγχωρείτε, έχασα και εγώ την φάση αφού ήρθε η μπάλα προς το μέρος μου. Με τον Μασάμπα να είναι στις βολές. Άστοχος στην πρώτη. Παραμένει το 32-14. Έστοχος στην δεύτερη, 32-15. Ρόμπερσον και πάλι στο παιχνίδι, στην θέση του Τατ. Κατεβάζει την μπάλα για το Αποέλ. Κάνει και τον drive. Δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound. Ήρθε όμως έξω από το γήπεδο. Γι' αυτό χρειώνουν σαν παράβαση οι διαιτητές. Το 32-15 παραμένει. Τρεις συνεχόμενες κακές επιθέσεις από την ομάδα του Αποέλ με τρία λάθη. Είναι σαν να σκοράρει μόλις ένα πόντο. Παπά Μιχαήλ στην γωνία για τον Μασάμπα. Για δύο αυτός. Είναι εύστοχος. 32-17. Μειώνει στους 15. Και για να δούμε αν το Αποέλ πάει σε μια μεγάλη επίθεση ή αν πάει μια γρήγορη. Έχει φαουλ να δώσει η ΕΘΑ. Έχει κάνει μόλις ένα φαουλ. Τώρα είναι το δεύτερο από τον Παπά Μιχαήλ σε αυτή την δεύτερη περίοδο. 27 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, 16 στην διάθεσή της θα έχει ομάδα του Αποέλ. Εκτός και αν επιλέξει ο κ. Λιβαδιώτης να κάνει, να ξοδέψει όλα του τα φάουλ. Με τον Παπά Μιχαήλ τώρα να πιέζει τον Ρόμπερσον. Και κάνει άλλο ένα φάουλ ο Παπά Μιχαήλ. Το δεύτερο του στο παιχνίδι και τρίτο ομαδικό. Έχει άλλο ένα φάουλ να δώσει η ομάδα της Έγκοβης. Evans για Ρόμπερσον. Τσουπ. Συγγωνία για τον Κακιούζη. Για τρεις αυτός υποπίεση. Είναι άστοχος. Rebound από τον Κουνά. Και φάουλ από τον Παπά Μιχαήλ, το τρίτο του. 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα του Αποέλ. Τριάντα 32-17 το σκορ, θυμίζουμε. Φιλίππου στο παιχνίδι. Έχει ξοδέψει τα φάουλ που είχε να δώσει η ΕΘΑ. Ο Στέγιος Φιλίππου πέρασε στο παιχνίδι. Ναι, πολλά χρόνια στην ΕΝΑΔ. Πέρσι στην ομάδα του Αχιλλέα Καϊμακλίου, στην δεύτερη κατηγορία και πίσω στην πρώτη κατηγορία ο Στέγιος Φιλίππου με τα χρώματα της ΕΝΑΔ. Ο οποίος κάνει το φάουλ και στέλνει τον Ρόμπερσον στις βολές. Άλλη μια φάση που δείχνει την έλλειψη συγκέντρωσης από την φιλοξενούμενη ομάδα. Αστοχή ο Ρόμπερσον, 2 στις 3 βολές έχει σήμερα. Και 4 πόντους. Άλλο ένα rebound, αυτή τη φορά είναι από τον Μασάμπα, ο οποίος θα τρέξει. Ράσερ για 3 στην εκπνοή, είναι άστοχος. 32-17 θα είναι το τελικό σκορ για το ημίχρονο. Με το Αποέλ να κλειδώνει για άλλη μια φορά την ΕΘΑ στην ζώνη τους, αυτό το 2-3 με προσαρμογές. Για να δούμε αν μπορέσει στο δεύτερο ημίχρονο να βρει κάποια λύση ο κύριος Λιβαδιώτης. 9 πόντους πέτυχε στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα της Έγκοβης και 8 στο δεύτερο, πολύ χαμηλό σκοράρισμα. Άρη, μ' ακούς. Ναι, βλέπουμε και τα στατιστικά. Εντάξει, το παιχνίδι πήγε όπως θα ήθελε ο κύριος Παπαχαντζής. Γιατί λειτουργήσε η άμυνα ζώνης.
Δεν ήρθαν τα τρίποντα, τα εύκολα τρίποντα που είχαν οι παίχτες της ΕΘΑ, με αποτέλεσμα το ΑΠΟΕΛ να βρει διαδρόμους, να τρέξει γενικά σε όλο το πρώτο ημίχρονο και στο πρώτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και η λειτουργία του αγώνα έδειξε πως ήταν για ένα ρόλο ουσιαστικά. Έπαιζε το ΑΠΟΕΛ, προσπαθούσε να παίξει επίθεση. Οι επιθέσεις της ΕΘΑ αντί αυτού δεν είχαν τελικές σωστές προσπάθειες και ήρθε το 32-17 με πολλές κατά τεκμήριον αποτυχημένες προσπάθειες. 2-18 τρίποντα. Κυρίως από την κεντρινό-μαύρη ομάδα, ακριβώς. 2-18, 6 λάθη για τις δύο ομάδες. Και όταν είσαι τόσο άστοχος από τον μακριά από το ζωγραφιστό, από τα 6.75 λουί, νομίζω πως δεν μπορείς να παίξεις κι εσύ, να ξαναμπείς στον ρυθμό. Το ΑΠΟΕΛ έβαλε και τον κόσμο στο παιχνίδι και γι' αυτό τον λόγο αναπτύχθηκε αυτή η διαφορά της τάξης των 15 πόντων. Λοιπόν, 32-17 είναι το τελικό σκορ για το πρώτο ημίχρονο. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με την άρξη του δευτέρου ημίχρονου και να βρούμε και τον τελικό νικητή αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, ενώ οι δύο ομάδες κάνουν την καθιερωμένη προθέρμανσή τους πριν την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου. Θυμίζουμε το σκορ είναι στο 32-17 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, ενώ στην διάρκεια του ημιχρόνου είχαμε την τύχη να δούμε και τον πανηγυρισμό της εφηβικής ομάδας των Γαλαζοκυτρίνων για το κύπελλο. Το πανηγύρισαν μπροστά από τον κόσμο τους, ενώ εμείς βλέπουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα του αγώνα μέχρι στιγμής. Καλό ξεκίνημα είχαμε για την ΕΘΑ με τον Κάιλς να παίρνει 2 στις 2 προσπάθειες. Είπαμε αυτή η ζώνη 2-3 του κύριου Παπαχαντζή κλείδωσε την ομάδα της ΕΘΑ. Από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου στον δεύτερο αγώνα στο Ελευθέρια μέχρι και τώρα βλέπουμε Τάτ και Κουνάν να οργανώνουν την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, να τρέχουν την μπάλα, να δίνουν την μπάλα μέσα. Το ΑΠΟΕΛ έχει πάρει μόλις 9 προσπάθειες για σουτ 3 πόντων σε αντίθεση με την ομάδα της ΕΘΑ που έχει πάρει 19 προσπάθειες παρακαλώ, 2 στα 19 τρίποντα έχει επιχειρήσει η ομάδα της ΕΘΑ. Την άλλη το ΑΠΟΕΛ 1 στα 9. Εδώ ο Woods είχε ξεκινήσει πολύ καλά, προέρχεται από double-double, 18 πόντι, 12 rebound, τώρα είναι στους 8 πόντους και στα 5 rebound το center του ΑΠΟΕΛ. Και ο Κουνάς εδώ με καλή παρουσία. Στους 7 πόντους ο Κουνάς, ακολουθεί τον Woods, στους 6 ο Tat, οι δύο χειριστές της μπάλας για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Με τον Ρόμπερσον να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής σε αυτό το τρίτο παιχνίδι, είχε παίξει 10 λεπτά χωρίς να σκοράρει στο πρώτο παιχνίδι, δεν αγωνίστηκε καθόλου στο δεύτερο, ενώ σήμερα έχει αγωνιστεί 12 λεπτά, 12,5 λεπτά. Είναι στους 4 πόντους ο Άντωνι Ρόμπερσον, ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του από την φετινή περίοδο. Νάτος εδώ Τατ σε μια δύσκολη προσπάθεια. Και ο Βασίλης Κουνάς σε ένα ωραίο στιγμιότυπο με τον Μασάμπα, ανέβηκε πολύ ψηλά ο Μασάμπα. Δεν κατάφερε να προλάβει τον point guard του ΑΠΟΕΛ. Είδαμε και από μεριά ΕΘΑ να μπαίνουν στο παρκέ η Φιλίππου και Παπά Μιχαήλ. Μεγάλωσε κάπως το rotation του ο κύριος Λιβαδιώτης. 3 φάουλ από τον Παπά Μιχαήλ. Να πούμε και λίγο για τα φάουλ. Νεοφύτου, Woods και Τατ έχουν από 2 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ενώ για την ομάδα της ΕΘΑ που έχει και σαφώς μικρότερο ρόστερ, μόλις 7 παίχτες είναι στο βασικό rotation της ομάδας του κ. Λεβαδιώτη. 2 έχει ο Κάιλς, 2 έχει ο Ράσελ και 2 ο σέντερ της ομάδας, ο Φέρκυσον, ο MVP στον τελικό κυπέλλου. Να πούμε ότι η ΣΥΤΑ Βίγιον θα φέρει κοντά σας και τον δεύτερο ημιτελικό. ΑΕΚ και Κεραυνός θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους στην Λάρναγα. Το σκορ είναι και εκεί στο 1-1. Για να δούμε αν η ομάδα της Λάρναγας θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, κάτι που δεν γίνεται μέχρι στιγμή σε αυτή την σειρά, καθώς είχαμε 2 breaks για ΕΘΑ και για ΑΠΟΕΛ σε Λευκόθεο και Ελευθερία αντίστοιχα. Τελευταίες οδηγίες στους πάγκους. Βλέπουμε και ο Στέφανο Άρη τον Κυριάκου κοντά στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Τελευταίες οδηγίες για να δούμε τι θα αλλάξουν οι δύο προπονητές. Ο κύριος Παπαχαντζής προς το καλύτερο και σίγουρα ο κύριος Λιβαδιώτης αν καταφέρει να μετατρέψει αυτή την κακή εικόνα της ομάδας του μέχρι
στιγμής, μόλις 17 πόντι, να πούμε ένα άλλο αξιόλογο στατιστικό είναι ότι όταν η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πετυχαίνει πάνω από 70 πόντους, τελικά παίρνει το παιχνίδι, το έχει κάνει δύο φορές αυτό. Στις αναμετρήσεις με την ΕΘΑ, 6 φορές διασταύρωσαν ταξίδι τους οι δύο ομάδες, 4 νίκες για την ΕΘΑ, 2 για το ΑΠΟΕΛ. Άρη, ήσουν κοντά στον πάγκο του ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, θέλει καταρχήν να συνεχίσει με την ίδια ένταση το ρυθμό του ΑΠΟΕΛ. Να παίξουν κοντά στο καλάθι και πάλι βρίσκοντας τον Γουτς, ο Κακιούζης και ο Κουνάς, όποτε βρίσκονται στο γήπεδο, πρέπει να κάνουν κινήσεις περιμετρικά της άμυνας των φιλοξενουμένων, προκειμένου να μπαίνει και πάλι εύκολα το ΑΠΟΕΛ κοντά στο καλάθι. Από εκεί και πέρα ζήτησε τρεξίματα, πολλά τρεξίματα ο κύριος Παπαγατζής και αυτό περιμένει και το τρίτο δεκάλεπτο να κρατήσει μακριά την ομάδα της ΕΘΑ. Άλλο ένα μακρινό σουτ για την ΕΘΑ, ήταν άστοχο, πιστό στη ζώνη του ο κύριος Παπαγατζής και στην τρίτη περίοδο με τον ΤΑΤ τώρα να κατεβάζει και θα ήταν καθόλου απίθανο να δούμε και την ΕΘΑ να γυρνάει σε ζώνη, 2-3 και η ΕΘΑ το βλέπουμε για να δούμε αν θα πολεμήσει με το ίδιο όπλο ο κύριος Λιβάτιος τον κύριο Παπαχαντζή. Ο Τσάτ θα χάσει τον Ράσελ και πρώτο καλάθι στο δεύτερο μικρό για την ΕΘΑ, 32-19, μειώνει στους 13 η ΕΘΑ και θα έχουμε δύο ζώνες αμυντικά και για τις δύο ομάδες στον ίδιο σχηματισμό, 2-3, για να δούμε αν αυτό θα επηρεάσει τον ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ξεκίνησε με ένα λάθος πάντως από τον Βασίλη Κουντά, κοντά η μπάλα στον Γουτς. Αυτό δημιουργεί χώρο, δεν μπορεί όμως να τελειώσει την φάση, ζητάει το φαουλ, δεν θα το πάρει. Μασάμπα στο transition, θα πάρει φάουλ από τον Τσάτ και είναι το τρίτο. Ξεκίνησε με δύο χειριστές ο κύριος Παπαχαντζής. Ετοιμάζει τώρα τον Ρόμπερσον να αντικαταστήσει τον βασικό point guard του, τον Τσάτ. Πρώτο πρόβλημα στα φάουλ, ναι. Και είναι και ο Νεοφύτου με δύο φάουλα, Άρη. Άλλος ένας περιφερειακός παίκτης για την ομάδα από ελ. Μασάμπα για Κάιλς. Pick and roll με τον Φέρκιουνσον, μέσα η μπάλα. Πολλές κινήσεις κοντά στο καλάθι, καλάθι και φάουλα από τον Φέρκιουνσον. 32-21. Ο Γουτς. Και αυτό είναι το τρίτο φάουλ του Γουτς, Άρη, έτσι πολύ νωρίς. Άλλο ένα πρόβλημα για τον κύριο Παπαχαντζή. Και δεν υπάρχει και ο αναπληρωματικός καθαρόεμος σέντερ για τα ΑΠΟΕΛ. Είναι αυτό... ο Τσουπ. Λουί. Σε ακούω, Άρη. Ναι, αυτό που λέγαμε στην ανάπαυλα, Λουί. Ο ΕΘΑ πρέπει να παίξει με τον Φέρκιουσον. Αρχικά και ακολούθως με τον Τόμιτς, επειδή έχει και το πρόβλημα. Με τον νόμο του, λογικά, αν μπορέσει η ΕΘΑ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού να μπορέσει να χρησιμοποιήσει και να βάλει περισσότερο τον Φέρκιουσον στο παιχνίδι της, τότε θα κάνει ζημιά. Αλλιώς το ΑΠΟΕΛ, αν μπορέσει να διεκδικήσει τον ρυθμό του πρώτου ημιχρόνου, νομίζω πως δεν θα έχει πρόβλημα στη συνέχεια. Το ΑΠΟΕΛ πήγε την μπάλα κοντά στο καλάθι και πήρε το τρίτο φάουλ του Φέρκιουσον. Ένα μικρό σερί 5-0 για την ΕΘΑ, έστειλε την διαφορά. 4-0 για την ΕΘΑ, έστειλε την διαφορά στους 11 πόντους. Καθώς ο Φέρκιουσον αστόχησε στην συμπληρωματική πολύ νωρίτερα. Δύο βολές τώρα για τον Ουγούτς, ο οποίος παραμένει στο παρκέ με 3 φάουλ. Εύστοχος στην πρώτη και σίγουρα ο κύριος Λιβάτιος θα στοχεύσει να πάει την μπάλα μέσα, ώστε να πάρει το τέταρτο φάουλ του Ουγούτς, ο οποίος αν ευστοχίζει στην πολύ, έχω την εντύπωση θα γίνει αλλαγή, ετοιμάζεται ο Τσουπ. Ευστοχή. Και αντικαθίσταται ο Γουτς από τον Τσουπ. Πρώην παίχτης της ΕΘΑ. Ήταν στο ρόστερο όταν η ΕΘΑ κατακτούσε τα δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα. Μασάμπα για Ράσελ. Ρος. Και πάλι Μασάμπα. Ράσελ. Μασάμπα γυρίζουν πολύ ώρα την μπάλα για άλλη μια φορά οι παίχτες της ΕΘΑ. Με τον Ρος στην γωνία κλέβει ο Άντωνι Ρόμπερσον. Για δύο θα στοχίσει ριμπάουντ από τον Κουνά. Και νέα επίθεση για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, 10 δευτερόλεπτα. Για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, Σιζόπουλος για Κακιούζη, Ρόμπερσον.
Κουνάς στην γωνία. Ένα δευτερόλεπτο δεν το έχει αντιληφθεί ο Βασίλης Κουνάς. Η μπάλα είναι για την ομάδα της Έθασε. Ακούω, Άρη. Δεν είναι το χρόνο εδώ ο Βασίλης ο Κουνάς. Κάτι που φώναξαν νωρίτερα από τον πάγκο του Αποέλ. Όμως ακολούθως φωνάζουν και πάλι για καλή αμυντική λειτουργία από τον πάγκο των Γαλαζοκυτρίνων. Την ίδια ώρα ο κύριος Λιβαδιώτης ζητά από τον Μασάμπα να έχει το transition game, η ΕΘΑ που χρειάζεται να κυκλοφορεί την μπάλα για να έρθουν τα καλύτερα σουτ. Πολύ σωστά και η ζώνη 2-3 που χρησιμοποιεί ο κύριος Λιβαδιώτης μπορεί να δώσει ευθυδιασμούς με τον Μασάμπα, κύριο εκφραστή, και ίσως αυτό να θέλει περισσότερο. Κουνάς πάει κοντά στον Φέρκιουσον. Σίγουρα θα επιδιώξουν να πάρουν το τέταρτο φάουλ από τον Φέρκιουσον οι παίχτες του Αποέλ. Σιζόπουλος τώρα θα παίξει το πιέντρο με τον Τσουκ. Πάσα στον Κακιούζη, αυτός μόνος για τρεις είναι άστοχος. Rebound, επιθετικό από τον Τσουπ. Γενναίο 14. Ενώ ετοιμάζεται ο Τόμιτς να περάσει το παιχνίδι. Ρόπερσον για τρεις. Είναι άστοχος και το πανηγυρίζει. Το ήθελε αυτό το σουτ ο Αντώνι Ρόπερσον. 37-21 στο συν 16 διαφορά. Με τον Μασάμπα. Παρολίγο το κλέψιμο. Ράσελ. Προσπάθεια είναι άστοχος, επιθετικό rebound και δικαίωμα για δύο βολές για τον Ράσελ, ο οποίος θέλει να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα δούμε και πάλι το σούτ από τον Άντσονι Ρόπερσον, το πρώτο του εύστοχο σούτ τριών πόντων στην σειρά. Στους 7 ο Ρόπερσον, πρώτος σκόρερ κατά πόλη είναι ο Ουτς με 10, ο οποίος έχει περάσει εκτός με 3 φάουλ. 6-38 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ράσελ να βρίσκεται στις βολές. Μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι ήταν η 17 πόντι. Πόντι 37-22 με την πρώτη βολή του Ράσελ. Άστοχος στην δεύτερη, ριμπάουντ από τον Κακιούζη. Στους 15 διαφορά. Σιζόπουλος για τον Κουνά. Ρόπερσον, γυρίζουν την μπάλα μέχρι στο Αποέλ. Τσουπ για Σιζόπουλο. Ο Κουνάς για τρεις. Απ' την κορυφή είναι άστοχος rebound από τον Ρόπερσον και τον Φλόουσερ. Είναι έστοχο, έχει ζεσταθεί ο Άντωνι Ρόπερσον. 39-22, σε ακούμε, Άρη. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης εσπευμένα ζήτησε time out, βλέποντας την ομάδα του να μην μπορεί να επιβάλλει τον ρυθμό της και να έχει τα rebound που θέλει. Πολύ. Σε δύο περιπτώσεις έχασε τα rebound και ήρθαν οι έξτρα επιθέσεις από το Αποέλ. Πολύ σωστά. 39-22 στο συν 17 και πάλι διαφορά η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Εμείς πάμε για ένα σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι. Άρη, ήσουνα στον πάγκο της ΕΘΑ. Ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης τα έβαλε με τους καλαδοσφαιριστές του. You must fight, είπε χαρακτηριστικά, Λουί. Πρέπει να παλέψετε αν θέλετε να διεκδικήσετε κάτι από το παιχνίδι. Να πούμε, να πατήσουμε μέσα στο ζωγραφιστό, να παίξει ΕΘΑ το μπάσκετ που ξέρει, γιατί αν δεν το πράξει, νομίζω θα είναι χαμένο και το τέταρτο δεκάλεπτο. Πολύ σωστά, Άρη. 31-22 στους 17 η διαφορά με τον Ρόπερσον από πλευράς από Ελ να ζεσταίνεται. Ένα μικρό σερί 5-0, το οποίο έστειλε και την διαφορά σε αυτή την τιμή. Κακιούζης ψάχνει την πάσα για τον Τσουπ στο low post. Κακιούζης για τρεις. Είναι άστοχος, άλλο ένα επιθετικό rebound για τον Αποέλ από τον Τσουπ αυτή την φορά. Και ο Σιζόπουλος θα παίξει να κάνει τον drive μπροστά στον Χάιντς, θα στοχίσει. Ο Τσουπ είναι εκεί, rebound και καλάθι. Στους 19 η διαφορά, 41-22. Και ετοιμάζει τον Αλέξη Ζαχαρίου ο Χριστόφορος Λιβαδιώτης, ο οποίος θα αντιθεί αντιμέτωπος απέναντι στην πρώτη του ομάδα. Ράσελ για τον Μασάμπα. Παρολίγο να κλέψει και ο Τσουπ θα κάνει το φαουλ πάνω στον Φέργιουνσον. Αλέξης Ζαχαρίου για πρώτη φορά για ελεύθερο. Θα περάσει για πρώτη φορά στο παρκέ ο Αλέξης Ζαχαρίου. Στη θέση του Τόμιτς δεν είναι καλά, Άρη, ο Τόμιτς, έτσι. Φαίνεται και στο παιχνίδι. Βλέπει πως χάνει ένα μεγάλο ατούτου. Κυρίως κοντά στο καλάθι. Αυτό που λέγαμε πως πολλές φορές ο Φέρκιουσον δεν έχει επιλογές κοντά του είναι γεγονός σήμερα. Και αυτό οφείλεται και στην μη ικανομητική ετοιμότητα του Τόμιτς. Εδώ ο Φέρκιουσον όμως θα βάλει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ, μειώνοντας το 41,
24 και η συμπληρωματική βολή που ακολουθεί έξω ο Ράσελ μέσα ο Αναστασιάδης. Εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση. Τρίτο φάουλ και για τον Τσούπαρη. Δεν έχει μετρήσει το καλάθι. Είναι θέμα της γραμματείας. Τώρα το βάζουν. 41-24. Ναι, βάλαν τώρα, ήταν 22. Έστωχος και στη συμπληρωματική βολή ο Φέρκινσον, 41-25. Με τον Ρόμπερσον να κατεβάζει αυτή τη φορά για το ΑΠΟΕΛ. Σε ρόλο point guard. Πιέζεται από τον Αναστασιάδη. Και τώρα ο Φέρκινσον. Κουνάς, pick and roll με τον Τσουπ. Μένει με τον Φέρκινσον, απομονώνει το mismatch, θα κάνει τον drive. Και το επιθετικό φάουλ ο Κουνάς, θα το πάρει ο Ζαχαρίου. Είναι μόλις το πρώτο φάουλ. Είδαμε και πάλι την φάση. Η μπάλα είναι για την ΕΘΑ, 41-25, έχει την ευκαιρία να μειώσει κι άλλο την διαφορά, η οποία έχει φτάσει μέχρι και τους 19, θυμίζουμε. Πρώτο φάουλ λοιπόν για τον Βασίλη τον Κουνά. 4-47 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου με τον Μασάμπα να κατεβάζει. Κάιλ για τρεις μπροστά στον Κουνά, είναι άστοχος rebound από τον Ρόμπερσον. Και φάουλ από τον Ράσελ, είναι το τρίτο και του Ράσελ. 3 έχει ο Φέρκινσον, 3 ο Ράσελ, 3 και ο Παπαμιχαήλ για την ομάδα της Έγκομης. Εδώ και πάλι η φάση, πίεσε την μπάλα, υπέπεσε στο φάουλ, Σιζόπουλος. Περνάει πολύ εύκολα τον Φέρκινσον, αφήνει την μπάλα στο Τσουπ και αυτός με τη σειρά του την αφήνει στο καλάθι. 43-25. Διαφορά στους 18 με τον Μασάμπα. Τώρα η ΕΘΑ για τον Κάιλς. Ζαχαρίου προσπίδει για 3. Θα κάνει τον drive. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Ζιζόπουλος στον ευθυδιασμό με τον Κουνά. Να φεύγει πολύ γρήγορα. Δέχεται το στόπ από τον Κάιλς. Εκείνο όπως ο Τσούπ για να μαζέψει και να τελειώσει. 45-25. Στους 20 διαφορά για πρώτη φορά. Μέσα η μπάλα στον Φέρκιουσον, Κάιλς με τον Κουνά θα κάνει τον drive μπροστά από τον Τσουπ, θα στοχίσει. Το rebound είναι από τον Σιζόπουλο και ο Βασίλης Κουνάς θα κρατήσει την μπάλα, θα ηρεμήσει το παιχνίδι. Ρόμπερσον χωρίς να διστάζει για 3, είναι άστοχος. Σε μια βεβαιασμένη προσπάθεια, η διαφορά είναι σε μεγάλο σημείο. Ίσως να ήθελε μια πιο οργανωμένη επίθεση ο κύριος Παπαχαντής που τα λέει στον παίχτη του, 45-27. Και πάλι ο Ρόμπερσον στην οργάνωση του παιχνιδιού με τον Τσουπ. Για τον Κακιούζη τώρα Σιζόπουλος. Για 3 μπροστά στον Ζαχαρίου, έαρπολα από τον Ανδρέα Σιζόπουλο. Και αλλαγές, μέσα ο Ράσελ, έξω ο Κάιλς, έξω ο Τσουπ, μέσα ο Εύανς με πολύ χαμηλό σχήμα τα βοηλετσιάρι. Ναι, πλέον επιλέγει να κυκλοφορήσει μπάλες από ότι όπως εκλαμβάνω το σχήμα του κ. Παπαχατζηλούη. Με καλύτερη κυκλοφορία να ροκανίσει τον χρόνο κυρίως επιθετικά. Λογικά θα δούμε και κάποιες προσαρμογές στην άμυνα στον Φέρκιουσον. Σίγουρα. Χωρίς τον καθαρό σέντερ τώρα για το ΑΠΟΕΛ. Που εδώ Φέρκισο θα βάλει το καλάθι, 45-29. Προσπαθεί μόνος του σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο επιθετικά τουλάχιστον για την ομάδα της ΕΘΑ. Μασάμπα θα πάρει το φάουλ από τον Κουνά, επιθετικό. Εδώ βλέπουμε και πάλι την φάση με το αριστερό χέρι. Χρεώνεται το φάουλ στον Κουνά. 2-38 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου, η διαφορά στους 16 πόντους. Ράσελ, pick and roll με τον Φέρκιουσον, στη γωνία είναι ο Ζαχαρίου.
10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την ομάδα της ΕΘΑ με τον Μασάμπα. Τώρα να κάνει τον drive μπροστά στον Ρόμπερσον. Αναστασιάδης θα πάρει το φάουλ από τον Evans. Βήματα τελικά θα δοθούν. Στον Αναστασιάδη βιαστήκαμε κι εμείς. Με το παγούσαμε το σφύριγμα. Πρέπει να μετακίνησε το σταθερό του πόδι του Αναστασιάδης. Βλέπουμε. Έξω ο Σιζόπουλος, μέσα ο Νεοφίτου, σωστή υποδειξιά βήματα από τον Αναστασιάδη. Άλλο ένα λάθος από τα πολλά που έχουμε δει στο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Νεοφίτου τώρα θα κατεβάσει την μπάλα για το Αποέλ. Πιέζεται από τον Αναστασιάδη. Κακιούζης. Θα παίξει το πικ με τον Νεοφίτου. Δύο δευτερόλεπτα, το τελειώνει ο χρόνος στα στοχίσιο Νεοφίτου. Evans και Ferguson πέφτουν κάτω. Τίποτα σοβαρό. Μασάμπα. Για Ζαχαρίου, αυτός για τρεις. Είναι άστοχος. Rebound από τον Ferguson, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 45-41. Ferguson που συνεχίζει να σκοράρει. Πολύ σωστά. Και τώρα Κουνάς. Pick and roll με τον Κακιούζη. Μέσα η μπάλα στον Μιχάλη Κακιούζη, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Ενώ απομένουν 1 και 20 για την λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ετοιμάζεται ο Τόμιτς για να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. Εύστοχος στην πρώτη ο Κακιούζης, 46-31. Ενώ βλέπουμε τους οπαδούς του Αποέλ να ζητάνε το πρωτάθλημα. 47-31. Έξω ο Ferguson, ο οποίος έχει δώσει πολλή ενέργεια σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Μέσα ο Τόμιτς. Στους 16 και πάλι διαφορά. Από ένα σημείο και μετά η διαφορά κυμαίνεται από τους 13 στους 20 πόντους για την ομάδα του Αποέλ. Αναστασιάδης για τον Μασάμπα. Και πάλι Αναστασιάδης για 3. Είναι άστοχος. Rebound από τον Evans τελικά. Σε μια μονομαχία με τον συμπαίχτη του τον Ρόμπερσον. Και ο Άντσονι Ρόμπερσον θα κατεβάσει την μπάλα για την ομάδα του Αποέλ. Κουνάς. Τίγεντρολ και πάλι με τον Κακιούζη. Κακιούζης για 3 από την κορυφή, είναι άστοχος. Rebound από τον Ράσελ. 40 δευτερόλεπτα απομένουν. Για να δούμε αν θα πάει για μια γρήγορη επίθεση. Έθα με τον Ζαχαρίου να ευστοχεί. 47-34. 30 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την περίοδο. Διαφορά 8 δευτερόλεπτων με την επίθεση του Αποέλ. Λογικά η ομάδα του κύριου Παπαχαντζή θα πάει για μια μεγάλη επίθεση. Κουνάς μπροστά στον Τόμιτς, θα κάνει τον drive, θα δεχτεί το stop. Ζαχαρίου για Ράσελ, ο οποίος τρέχει με την μπάλα. Και έρχεται ο Ρόμπερσον για να κλέψει. Με 10 δευτερόλεπτα να απομένουν. 5, Άντσονι Ρόμπερσον θα κάνει τον drive. Δεν μπορεί να αφήσει παρά στο καλάθι. Ο Evans σε μια δύσκολη προσπάθεια, ούτε ο Κακιούζης. Τέλος τρίτης περίοδου, 47-34 είναι το σκορ. Στο συν 13 η ομάδα του Αποέλ. Εμείς πάμε για μια σύντομη διακοπή και σε λίγο και πάλι μαζί σας με τέταρτη περίοδο και το φινάλε αυτού του πολύ σημαντικού αγώνα. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι, 47-34. Άρη Σούνα στον πάγκο της ΕΘΑ, έτσι. Ναι, να πούμε τις περισσότερες οδηγίες που άκουσα από τον Χριστόφορο Λιβαδιώτη, γιατί σε δύο-τρεις περιπτώσεις απευθύνθηκε ατομικά σε καλαθοσφαιριστές και όπως θα πρέπει να κυκλοφορήσει μπάλες κυρίως Αναστασιάδης και Ζαχαρίου απ' έξω. Λοιπόν, καταρχήν ζητάνε... Ενώ Κουνάς ευστοχής ένα σου τριών πόντων, συγγνώμη που θα διακοπτουάρει 50-34, σε ακούμε. Ναι, διακοπή του ρυθμού του Αποέλ. Αυτό επιβάλλει κάποια φάουλ χαμηλά, επιβάλλει να εστιάσουν οι παίχτες της ΕΘΑ την προσοχή τους τόσο στο χρονόμετρο όσο και στους παίχτες που έχουν φάουλ από τον Αποέλ και κατά δεύτερο λόγο να τρέξει η ΕΘΑ σε ευνηδιασμούς που θα της δώσουν εύκολα καλάθι. Εδώ ο Μασάμπα προσπαθεί να απαντήσει, είναι άστοχος. Να πούμε για τον Ferguson ότι ενώ ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο έφτασε τους 11 πόντους.
και τα τέσσερα rebound. Τατ τώρα με την μπάλα, ενώ για Λαβουέλ πρώτο σκόρ είναι ο Woods με 10. Στους 9 είναι τώρα ο Βασίλης ο Κουντάς μετά τον τρίποντο που πέτυχε. Κακιούζης θα πάρει το φαουλ από τον Αναστασιάδη. Στους 9 είναι και ο Ρόπερτσον, στους 7 είναι ο Μιχάλης Κακιούζης. Είδαμε το φαουλ. Έξω ο Γιώργος Αναστασιάδης, μέσα ο Κάιλς. Τσάτ στην επαναφορά, ο οποίος πέρασε και πάλι στο παιχνίδι μαζί με τον Γουτς. Έχουν και οι δύο από τρία φαουλ. Γουτς θα πάει, προσπαθεί να πάει τον Τόμιτς μέχρι μέσα. Θα χάσει την μπάλα κλέψιμο από τον Μασάμπα, ο οποίος τρέχει στον ευθυδιασμό και τελειώνει την φάση. 50-36. Στους 14 διαφορά με τον Τσάτ τώρα να κατεβάζει για τα φαουλ, που θα πάρει και το φαουλ από τον Μασάμπα. Πολύ πιεστική άμυνα από τον Μασάμπα. Μόλις το πρώτο για ο Μασάμπα. Στην μπάλα. Είναι αξιοσημείωτο αυτό που λεσάρει, καθώς ο Μασάμπα είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Κυνηγάει όλες τις μπάλες και κάνει μόλις ένα φάουλ. Σήμερα 50-36 λοιπόν, με τον Τσάτ να κατεβάζει και πάλι. Ο Μασάμπα πήγε να πάρει το φάουλ. Θα το κάνει τελικά ο Ζαχαρίου. Νωρίς-νωρίς τρία ομαδικά φάουλ για την ομάδα της Έγκομης. Με τον Ρόπερσον να είναι στην επαναφορά και αφού σκουπιστεί το παρκέ από την πτώση του Μασάμπα. Ρόπερσον για Κακιούζη, ανεβαίνει ο Κουνάς. Pick and roll με τον Woods, μέσα ο Αμερικανός. Ωραία η πάσα του στον Κακιούζη, αυτός δεν μπορεί να την αφήσει στο καλάθι, τον μπορεί όμως ο Woods. 52-36. Ράσελ. Για Μασάμπα τώρα. Και πάλι Ράσελ για Κάιλς. Ζαχαρίου μέσα για τον Τόμιτς. Ο Τόμιτς θα πάρει το τέταρτο φάουλ του Γουτ. Και ο Μασάμπα θα έρθει τώρα στην φάση και προκαλείται σύρραξη. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δούμε τι έγινε ακριβώς. Υπήρξε το φαουλ του Woods πάνω στον Τόμιτς. Ο Μασάμπα έτρεξε πάνω στον Woods. Εδώ θα δούμε και πάλι την φάση. Εδώ ο Woods κάνει το φαουλ στον Τόμιτς και κατεβάζει το χέρι. Ίσως τότε κατέβασε ο Woods το χέρι πάνω στον ώμο του Τόμιτς. Όμως δεν ήταν κάτι για να προκληθεί τόσο μεγάλη ένταση. Ήταν το τέταρτο φάουλ του Woods. Θυμίζουμε για να δούμε τι θα υποδείξουν οι διαιτητές μετά από την σύραξη. Ο Βασίλης Κουντάς πηγαίνει κοντά στους οπαδούς του Αποέλ και συστήνει ψυχραιμία. Θυμίζουμε το Αποέλ παραπέφθηκε στην δικαστική στον πρώτο αγώνα και η ποινή του ήταν μία αγωνιστική τιμωρία με αναστολή, οπότε αν κάνουν κάτι οι οπαδοί του Αποέλ τότε θα τιμωρηθεί η έδρα τους. Το τρίο της διαιτησίας που συσκέπτεται, να δούμε πού θα αποδώσουν τις ποινές. Οχτώ λεπτά και έξι δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Αναμένουμε το τρίο της διαιτησίας για να πάρει την αποφασή του. Έχουν ηρεμήσει κάπως οι παίχτες, ενώ βλέπουμε τα καλύτερα σημειώδια μέχρι στιγμής και τον διακριθέντα στην τρίτη περίοδο. Φέρκιουσον να τελειώνει μια φάση. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα στατιστικά της ομάδας της ΕΘΑ από την γραμμή των τριών πόντων δεν βελτιώθηκαν ιδιαίτερα. 3-26 είχε η ομάδα της Έγκομης. 2-12 το Αποέλ. Σε ακούω, Άρη. Όλοι βλέπετε τώρα τις συζητήσεις επί συζητήσεων ανάμεσα στους καλαθοσφαιριστές. Ο Μασάμπα εξηγεί στον Ρόμπερσον πως τα λεπάλληλα σκληρά φάουλ των παιχτών του Αποέλ
Αυτό τον εξόργησαν και αντέδρασε έτσι. Τώρα ακούστηκαν και κάποια συγγνώμη. Τώρα να δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν οι διαιτητές. Γιατί από τη στιγμή που υπήρξε η σύραξη, κάπου χάθηκαν και τα μαρκαρίσματα αλλά και οι κινήσεις των παιχτών που δημιούργησαν όλο αυτό το κακό. Ήταν μεγάλη σύραξη, δεν μπορούν να διακρίνουν κάποιους να τιμωρήσουν. Βεβαίως ήταν λίγο υπερβολική αντίδραση του Μασάμπα, δεν ήταν τόσο σκληρό το φάουλ. Έτσι, Άρη, ήσουν και πιο κοντά. Τώρα έρχεται ο κύριος Σχοινάς, θα πούμε περισσότερα, Λουί. Ναι, να δούμε τι θα δείξει ο κύριος Σχοινάς. Αντιαθλητικό το νούμερο 10 της ΕΘΑ, ο Μασάμπα. Μασάμπα, λοιπόν. Τα λέει σε ήρεμο ύφος τώρα με τον Γουτσο Μασάμπα. Μια τεχνική ποινή, ο Γουτς. Αν είναι τεχνική ποινή για τον Γουτς, βγαίνει από το παιχνίδι, έτσι Άρη. Ναι, ακριβώς. Ο πρώτος κορτ από τον Γουτς με 12 πόντους, θυμίζουμε. Και αν είδα καλά και ο Τσούπ αποβάλλεται. Και ο Τσούπ θα αποβληθεί επειδή τον είδα να φεύγει από τον πάγκο τον Τσούπ, δεν αγωνίζονταν την ώρα της σύραξης. Μπορεί αυτό να τιμωρείται ο Τσούπ. Δύο βολές και κατοχή. Αρχικά το ΑΠΟΕΛ και μετά παίζουν από μια τεχνική δύο ομάδες. Άρα θα έχουμε την μπάλα στην γραμμή των ελευθερών βολών για το ΑΠΟΕΛ και στη συνέχεια κατοχήνες στους γαλαζοκίτρινους. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Λύνεται η παρεξήγηση πάντως, Άρη, έχω την εντύπωση πολύ κακό για το τίποτα σε αυτή τη φάση. Ναι, ευτυχώς που δεν είχαμε και περισσότερα και από την κερκίδα. Γιατί πολλές φορές όταν υπάρχει αυτή η ένταση, μεταφέρεται η ένταση στην κερκίδα και αυτό χαλά το παιχνίδι. Σε καμία περίπτωση κανείς δεν θέλει να χαλάσει ένα παιχνίδι που πήγαινε πολύ καλά μέχρι στιγμή. Σε αυτή την δοκιμασία οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ πήρανε άριστα όμως. Έχω την εντύπωση ήταν ένα φάουλ, δεν χρειάζονταν οι περισσότερες αντιδράσεις. Για να δούμε τελικά. Και το 14 τι τεχνική ποινή. Το 14. Ο Αλέξης Ζαχαρίου. Ναι. Ενώ βλέπουμε εμείς τα καλύτερα στιγμιότυπα στο παιχνίδι. Μέχρι στιγμής αυτές είναι οι εικόνες που θέλουμε να προβάλλουμε και όχι οι καυγάδες και οι παρεξήγησεις μεταξύ των παιχτών. Με τον Αντώνη Ρόμπερσον εδώ, ευστοχία 3. Στους 9 ο Ρόμπερσον έλειψε στα πρώτα δύο παιχνίδια από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η ευχαίρεια του στο σκοράρισμα όπως και στον τελικό κυπέλλου είχε λήξει η ευχαίρεια του Ρόμπερσον. Άρη. Αποβολή ο Τσούπ όπως θα προαναφέραμε και δύο τεχνικές ποινές στο νέα κατέρωθεν. Μία στον Γουτς και μία στον Ζαχαρίου. Και αντιαθλητικό φάουλ στον Μασάμπα. Αντιαθλητικό στον Μασάμπα, ναι. Άρα ο Γουτς φεύγει από το παιχνίδι. Ακόμη δεν έχει υπόδειξη ο κύριος Σχοινάς. Τι θα γίνει ακριβώς. Τα 2-36 είναι το σκορ. 47-34 ήταν το σκορ στην λήξη της τρίτης περίοδου. 5-2 το επιμέρου σκορ για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Έντεκα πόντι από λάθη για το ΑΠΟΕΛ, 2 για την ΕΘΑ, 26 πόντους στην ρακέτα από τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, 20 για την ΕΘΑ. 9 πόντους στο ΑΠΟΕΛ από διπλή ευκαιρία, από επιθετικό rebound, δηλαδή 5 για την ΕΘΑ, 5-7 οι πόντοι από ευθυνδιασμό.
και 22 πόντους από τον πάγκο του Αποέλ, 5 από τον πάγκο της ΕΘΑ. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά μέχρι στιγμής, το βάθος που έχει στον πάγκο του το Αποέλ. Δεν ξέρω αν με ακούς, Άρη. Ναι, εξηγήσεις από τον Τόμι Σκινά τώρα στον προπονητή του Αποέλ. Νομίζω τα βρήκαμε. Αν δύο βολές στο Αποέλ. Δύο βολές στο Αποέλ, μία η ΕΘΑ. Μία η ΕΘΑ. Και ναι. Κατοχή η ΕΘΑ. Ακριβώς. Ωραία. Αυτό είναι και το σωστό μετά την αποβολή του Τσουκ. Οι καλαθοσφαιριστές που είναι φίλοι. Δεν έχουν κάτι να χωρίζουν έξω από τις τέσσερις γραμμές. Εξηγήσεις επί εξηγήσεων, ήταν μεγάλο το μπέρδεμα. Ο κύριος Χινάς τα λέγει με τον Κακιούζη. Δύο Ελλαδίτες. Ο Ρόμπερσον λοιπόν πάει στην γραμμή για δύο βολές. Άλλη μια άστοχη βολή για τον Ρόμπερσον, 2 στις 5. Μέχρι στιγμής για τον Αμερικανό. Και τώρα 3 στις 6 στους 10 ο Ρόμπερσον. Μία βολή για την ΕΘΑ. Και η κατοχή, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κύριου Σχοινά, είναι για την ομάδα της Ένκοπης. 53-36 το σκορ. Με τον Ράσελ να ευτελεί την βολή για την ΕΘΑ. Είναι εύστοχος 53-37 και η μπάλα για την ΕΘΑ 8 και 6 πριν το τέλος του αγώνα. Μετά από αυτή τη μικρή σύρραξη όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι. Μασάμπα για τον Χάιλς. Εβανς και Κακιούζης. Στις 4 και 5 για τα Αποέλ, Φέρκιουσον ευστοχή, 53-39. Συνεχίζει να ευστοχεί στις επιθετικές του προσπάθειες ο Φέρκιουσον. 11 πόντους είχε βάλει σε όλο το τρίτο δεκάλεπτο. Τώρα φτάνει τους 13. Τατ, pick and roll με τον Evans. Στην αλλαγή μένει με τον Φέρκιουσον, το εκμεταλλεύεται χωρίς να ευστοχίσει καθώς πήρε την προσπάθεια. Rebound από τον Ρόμπερσον και τώρα Evans ανανεώνεται η επίθεση του Αποέλ για 14 δευτερόλεπτα με τον Κουνά να απομονώνει τον Φέρκιουσον, θα τον παίξει στα πόδια, θα σουτάρει για δύο τελικά, είναι εύστοχος ο Κουνάς, 55-39 στους 16 και πάλι διαφορά. Είδαμε στις αλλαγές των screen, έμεινε ο Κουνάς με τον Φέρκιουσον, το εκμεταλλεύτηκε ως πήγα καλύτερα και ο Τσάτ χωρίς να τα καταφέρνει. 56-39 ρε. 56-39 ήταν για 3 στο σουτ 3 πόντων από τον Βασίλη Κουντά, ο οποίος θα πάρει το rebound και το φάουλ από τον Κάιλς. 2 βολές για την ομάδα του Αποέλ. Είχε 3 ομαδικά φάουλ ήθα μετά την σύρραξη και το αντιαθλητικό και την τεχνική ποινή. Στέλνει το Αποέλ στη γραμμή των ελευθερών βολών. 57-39. Αστοχή στη δεύτερη ο Κουνάς, ριμπάουντ από τον Τόμιτς. Και τώρα Μασάμπα. Μασάμπα για Χάιλς, μέσα για τον Τόμιτς. Αυτός είχε πλεκτημάκι με τον Κακιούζη, δεν καταφέρνει να το εκμεταλλευτεί. Και έχουμε φάουλ από τον Τόμιτς, τον Κουνά.
Και ακόμα δύο βολές για τον point guard του Αποέλ. Εδώ και πάλι φάση. Μία στις δύο είχε στο προηγούμενο ταξίδι ο Βασίλης Κουνάς. Άστοχος και πάλι. Μία στις δύο, 59. 58-39 στους 19 η διαφορά. Μασάμπα στον drive, βρίσκει τον Ράσελ στην γωνία. Αυτός είναι άστοχος, rebound από τον Φέρκισον που δεν έχει αντίπαλο κάτω από το καλάθι. Μετά και την απουσία του Woods και του Τσουπ. 58-41. Κουνάς. Πιέζεται από τον Κάιλς. Πάει να δώσει την πάσα στον Κακιούζη. Λάθος, κλέψιμο από τον Ράσελ και ευθυδιασμός. Ο Ρόμπερσον θα κάνει ό,τι έκανε και νωρίτερα στον Ράσελ. Θα κλέψει την μπάλα. Δεύτερο κλέψιμο για τον Ρόμπερτσον, ο οποίος κάνει πολύ καλό παιχνίδι. Τατ για Evans. Ο Ρόμπερτσον είναι μόνο στην γωνία. Θα κάνει το drive για δύο. Είναι εύστοχος. 60-41. Και τώρα ο Μασάμπα θα τρέξει στον ευθυνιασμό για τον Ράσελ. Πολύ καλή άμυνα από τον Evans. Ξέφερε ο ρυθμός σε αυτό το τελευταίο δίλεπτο. Με τον Ρόμπερτσον να δίνει στον Τατ. Και τώρα ο Κουνάς θα πάρει το φάουλ από τον Ράσελ. Και το δικαίωμα για δύο βολές. Άρη το Αποέλ δείχνει να καθαρίζει σιγά σιγά το παιχνίδι, έτσι. Ο Ζόπουλος περνά στον αγώνα. Το Αποέλ πλέον παίζει με τον δικό του ρυθμό. Παίζει με το ρολόι. Είναι ενδεικτικό αυτό που ζητά και ο προπονητής του Αποέλ τώρα. Να παίξει με τον χρόνο του Αποέλ. Είναι μπροστά σχεδόν με 20 πόντους. 19 για την ακρίβεια. Νομίζω η ροή του παιχνιδιού πολύ δύσκολα θα αλλάξει άμα δεν κατάφερε η ΕΘΑ μετά την διακοπή να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Νομίζω πως κάπου εκεί το παιχνίδι τελειώσει. Πολύ σωστά, ενώ ο Βασίλης Κουνάς στοχίσει άλλη μια βολή για να στοχίσει στη δεύτερη 3 στις 6. Στις τελευταίες 3 επιθέσεις του Αποέλ από τον Βασίλη Κουνά. 61-41, η μεγαλύτερη διαφορά είναι η 20 πόντη. Μασάμπα για 2 μπροστά από τον Τατ θα στοχίσει. Για 2 ήτανε, 61-43. Και τώρα Τατ για τον Κουνά. Μέσα για τον Κακιούζη. Αυτός θα δεχτεί ένα μεγάλο προβέστατο στόπ από τον Φέρκιουσον. Το 61-43 παραμένει. Μέσα η μπάλα στον Φέρκιουσον. Αυτός θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας και κατοχή είναι και πάλι για τον Αποέλ. Τα κυρία του Φέρκιουσον. Ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές. Έξω ο Ράσελ, μέσα ο Φιλίππου και ο Νεοφύτου αντί του Κουνά. Νεοφύτου θα οργανώσει την επίθεση του Αποέλ τώρα από την επιτήρηση του Φιλίππου. Περνάει ο Νεοφύτου. Evans για 3. Είναι άστοχος. Σιζόπουλος μάχεται για το rebound. Μασάμπα τελικά για Ζαχαρίου, αυτός για 3. Είναι άστοχος, rebound από τον Σιζόπουλο. Και τώρα μπάλα στα χέρια του Τατ. Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι για την επίθεση του Αποέλ. Ο Τατ θα πάει στον drive. Θα χάσει την κατοχή της μπάλας και θα κάνει βήματα. Εδώ και πάλι φάση. Πολύ καλή άμυνα από τον Μασάμπα για άλλη μια φορά. Ο Ρόμπερσον θα περάσει και πάλι στον αγώνα στη θέση του Νεοφύτου. Yeah.
Σάμπα, για Φιλίππου, Ζαχαρίου για Μασάμπα και πάλι 10 δευτερόλεπτα για τρεις ο Μασάμπα από πολύ μακριά. Είναι άστοχος ριμπάουντ από τον Φέρκιουσον. Είχαν φάουλ να δώσουν το Αποέλ. Είναι μόλις το τρίτο ομαδικό. Παναφορά για την ΕΘΑ με τον Μασάμπα. Κάιλς είναι εύστοχος για 3-61-46. Κάιλς και Φέρκιουσον, οι κύριοι εκφραστές στις επιθετικές προσπάθειες της ΕΘΑ. Σε μια κακή βραδιά επιθετικά για την ομάδα της Έγκομης. Τατ έχει μείνει με τον Φέρκιουσον, θα τον παίξει στα πόδια. Δεν τα καταφέρνει να περάσει την μπάλα, ο Φέρκιουσον θα βγάλει την μπάλα εκτός. Time out από τον κύριο Παπαχαντζή, καθώς απομένουν 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι. 61-46 το σκορ, εμείς πάμε για ένα σύντομο break και σε λίγο και πάλι μαζί σας. Και πάλι μαζί σας φίλες και φίλοι. 61-46 λοιπόν, 4 δευτερόλεπτα απομένουν στην επιθετική προσπάθεια του Αποέλ. 3 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Άρη. Στην βασική γραμμή για να γίνει το σούτ γρήγορα με δύο προσποιείς αν κατάλαβα καλά, γιατί σχήματα στο πινακάκι το έκανε ο κύριος Παπαχατζής Λουί. Μάλλον στον Ρόμπερσον θα πάει έτσι. Λογικά, η λογική λέει Ρόμπερσον εκτός και αν μείνει εκτός ο Κακιούζης. Πολύ σωστά. Για να δούμε τι σχεδιάζει ο προπονητής του Αποέλ. Το διπλό πικ και το φλερ για τον Ρόμπερσον. Για δύο ο Αμερικανός είναι άστοχος, rebound από τον Φέρκιουσον. Και έχουμε φάουλ από τον Κακιούζη. Είχε άλλο ένα φάουλ να δώσει η ομάδα του Αποέλ. Από το επόμενο φάουλ η ομάδα της Έγκομης θα πηγαίνει στην γραμμή για αυτοί οι βολές. Το δεύτερο φάουλ για τον Κακιούζη. Ετοιμάζεται ο Κουντάς να περάσει και πάλι στο παιχνίδι. 61-46 το σκορ. Μασάμπα πήγαινε με τον Ζαχαρίου. Κάιλς για τρεις είναι άστοχος, rebound από τον Φέρκιουσον, ο οποίος δεν μπορεί να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Άλλο ένα rebound από τον Αμερικανό, Μασάμπα. Για Κάιλς αυτός μπροστά στον Εβάντσα κάνει τον drive. Ζαχαρίου από την γωνία για τρεις είναι άστοχος, rebound από τον Σιζόπουλο. Και τώρα τάτ για Εβάντς, ο οποίος θα κάνει το λάθος κλέψιμο από τον Φέρκιουσον. Τρέχει ο Μασάμπα, Φιλίππου θα κάνει βήματα. Έξω Ζαχαρίου, μέσα ο Παπά Μιχαήλ, ο οποίος πήρε και λίγο χρόνο συμμετοχής στην δεύτερη περίοδο. Κουνάς θα κάνει τον drive, αφήνει στον Κακιούζη. Αυτός θα δεχτεί το stop από τον Κάιλς. Και τώρα Παπά Μιχαήλ για Μασάμπα, ο οποίος θα πάει γρήγορα στο κοντά στο καλάθι και θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Μασάμπα. Το φάουλ από τον Evans είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Λουί, σε ακούμε Άρη. Συστήνει ηρεμία στον πάγκο ο κύριος Παπαχαντζής. Αν δείτε τις κινήσεις που γίνονται από τον πάγκο αλλά και πίσω από τον πάγκο του Αποέλ, από την κερκίδα, ο κότς του Αποέλ συστήνει ηρεμία. Βλέποντας το ταμπλό, νομίζω πως μόνο με αυτοκτονία χάνει σήμερα το Αποέλ. Ενώ στον αντίποδα, ο κύριος Λιβαδιώτης με τις κινήσεις που κάνει, νομίζω μάλλον πρέπει να σκέφτεται τον αγώνα της Δευτέρας. Άρχισε να σκέφτεται τον επαναληπτικό στο Ελευθερία ο κύριος Λιβαδιώτης και πως θα κρατήσει την έδρα της η ομάδα της Έγκομης. 61-47, rebound από τον Κάιλς, δεν μπορεί να τελειώσει την φάση. Ο Εβάνς θα καθαρίσει ψηλά και θα πάρει το φάουλ από τον Φέρκιουσον ή από τον Κάιλς. Θα δούμε την υπόδειξη του κύριου Σάντου. Από τον Κάιλς είναι το φάουλ και είναι το πέμπτο, περνάει εκτός. Μέσα ο Ράσελ, δύο βολές για τον Εβάνς. Βλέπουμε και πλάνα από τους πάγκους. Ο Εβάνς σε πρώτο πλάνο. Αστοχή στην πρώτη βολή. Διαφορά παραμένει στους 14. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι
γίνεται το 62-47, ότι ακολουθεί στα κανάλια της Cita Vision και ο δεύτερος ημιτελικός. Τρίτο παιχνίδι και εκεί, Παπά Μιχαλία Τρισινιάστοχος, ΑΕΚ Κεραυνός. Στις 7 θα διασταυρώσουν και αυτοί τα ξύπη τους για το προβάδισμα στην σειρά των ημιτελικών. Ενώ Μασάμπα ευστοχή σε ένα σουτ τριών πόντων 62-50 και πιέζει στο ρωτογήπεδο Γιέθα με τον Ράσελ. Σίγουρα θα δούμε κάποιες παγίδες. Evans για Tat. Πάει ο Φιλίππου για την παγίδα, ο Tat θα ξεφύγει στην γωνία για τον Κακιούζη για 3. Είναι εύστοχος ο Μιχάλης Κακιούζης, 65-50. Δεύτερο εύστοχο τρίποντο για τον Μιχάλη Κακιούζη. Φέρκιουσον πάει κοντά στο καλάθι, εκεί είπαμε δεν έχει αντίπαλο. Μετά τις αποχωρήσεις από τους σέντερ του ΑΠΟΕΛ, 65-52, 1-24 πριν το τέλος του αγώνα. Κακιούζης, δίνει στον Ρόμπερσον. Αυτός για τον Τατ, 12 λεπτά στο ρολόι για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, θα πάρει το φάουλ τον Τατ από τον Φιλίππου. Και με τον αριθμό 4, Ασαντουριάν. Θα περάσει στη θέση του Φιλίππου. Τσάτ στην γραμμή. Εύστοχο στην πρώτη, 66-52. Και τώρα 67-52, Μασάμπα. Μπροστά από τον Κουνά, είναι άστοχος rebound πολύ ψηλά από τον Evans. Και τώρα ο Ρόμπερσον θα κατεβάσει για τον Κακιούζη, διαδικαστικού χαρακτήρα αυτό το τελευταίο λεπτό. Το 2-1 θα γίνει για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους την Δευτέρα στο Ελευθερία. Στην έδρα της ΕΘΑ αυτή την φορά. Το ΑΠΟΕΛ για να κλειδώσει την πρόκριση στον τελικό και ΕΘΑ για να στείλει την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι. Και να διεκδικήσει άλλο ένα break. Ενώ μαζεμένες οι αλλαγές τώρα για τους γαλαζοκίτρινους. Θα χρησιμοποιήσει και τους μικρούς ο κύριος Παπαχατζής για να πάρουν και αυτοί το χειροκρότημα. Ζαβός, Μίθυλος και Λάμπρου, οι έφηβοι που δικαιούνται και αυτοί το χειροκρότημα από τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, Λουί. Σίγουρα. Και πήραν το κύπελλο στην δική τους ηλικία. Νομίζω πως τέτοια, όταν υπάρχει κόσμος, είναι καλό να χειροκροτά και αυτά τα παιδιά που μπορεί στο μέλλον να αποτελέσουν τις βασικές μονάδες του ΑΠΟΕΛ. Πολύ σωστά. Και ας ελπίσουμε κάποιοι από αυτούς να αναδειχθούν και από αυτούς της ΕΘΑ και από αυτούς του ΑΠΟΕΛ. Παπά Μιχαήλ και Ασαντουριάν είναι στην πεντάδα της ΕΘΑ, όπως και με τον αριθμό 15 ο Χρήστου. 45 δευτερόλεπτα απομένουν. Και ας ελπίσαμε ένα καλάθι από τους νεαρούς που έχουν περάσει στον αγώνα. Παπά Μιχαήλ θα κάνει τον drive μπροστά στον Evans, θα πάρει το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Παπά Μιχαήλ. Παραμένει το 69-52 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Άστοχος και στη δεύτερη, rebound από τον Evans και τώρα ο Λάμπρου. Με τον Παπά Μιχαήλ να τον επιτηρεί. Δίνει στον Τατ. Σκαστή πάσα στον Evans από τον Τατ. Θα πάρει το φάουλ και δύο βολές ο Τζέρι Εβανς και απομένουν 19 δευτερόλεπτα. Άρα οι δύο ομάδες θα ανανεώσουν το ραντεβού τους στο Ελευθέρια, ναι, την ερχόμενη Δευτέρα, με το σκορ να είναι στο 2-1 τώρα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Η Cita Vision πολύ κοντά
στο μπάσκετ αυτή την χρονιά με ισπανικό πρωτάθλημα, με NBA, με κυπριακό πρωτάθλημα. Μπάσκετ ημιτελικούς και τελικούς. Όπως και τον τελικό κυπέλλου έφερε κοντά σας η Cita Vision. Για τρεις τώρα εδώ ο Ράσελ. Την πάγα από τον Βασατουριάν, τον μπλοκ από τον Εβάντ. Ο Τσάτ θα κρατήσει την μπάλα για να τελειώσει το παιχνίδι. 71-52 θα είναι το τελικό σκορ για τον τρίτο αγώνα της ημιτελικής φάσης. Ενώ υπάρχουν κάποιες κροτίδες. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.